σας, είμαι η Θάλια Παναγή, είμαι συμβουλευτική ψυχολόγος και εξειδικεύομαι στην αθλητική ψυχολογία. Πώς έχεις αρχίσει αυτή την επιχείρηση, Θάλια, θέλουμε να μας πεις, και πώς βοηθήθηκες από την Ευρώπη? Ξεκίνησα τη δική μου επιχειρηματικότητα το 2014, αφού τελείωσα τις σπουδές μου και έφτασα στην Κύπρο. Στην αρχή ξεκίνησα να προσεγγίζω κόσμο μέσω της πλατφόρμας του LinkedIn. Οπότε ήταν και σε Κύπρο και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, οι προσεγγίσεις μου που έκανα. Οπότε δημιούργησα έναν καλό network, κύκλο. Και σιγά σιγά ο κόσμος με είχε μάθει. Μετά δημιούργησα και τη δική μου ιστοσελίδα και άνοιξα το δικό μου γραφείο, που βλέπω εκεί συνήθως αθλητές. Και είναι η εμπειρία σου στην Ευρώπη και πόση ικανοποίηση σου προσφέρει το να συναντάς πελάτες ή ακόμη και να δικτυώνεσαι με συναδέλφους σου σε όλη την Ευρώπη? Με έχει βοηθήσει το γεγονός ότι σπούδασα, έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πράγα, οπότε είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε επαγγελματικό επίπεδο με ψυχολόγους και αθλητές τόσο στην Αγγλία όσο και στη Τσεχία. Οπότε με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, διότι τις γνωριμίες που έχω κάνει εκεί, τις χρησιμοποίησα και τις γνώσεις που πήρα τις χρησιμοποίησα στην Κύπρο. Βέβαια, κάποιους αθλητές που έβλεπα, συνεχίζω ακόμα να τους βλέπω σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά πιο πολύ με βοήθησε το γεγονός ότι είχα σπουδάσει σε ευρωπαϊκή χώρα, στη Τσεχία, και κατάφερα, εξασφαλίζοντας την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος μου στη χώρα αυτή, να πάρω και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κύπρο. Οπότε η Ευρώπη με έχει βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. Πόσο εύκολο είναι για μια αθλητική ψυχολόγο να έχει τη δική της επιχείρηση, αν είναι βιώσιμο και αν υπήρξαν και δυσκολίες επί του? Εντάξει, εννοείται ότι στην αρχή υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, λόγω του ότι ο τομέας της αθλητικής ψυχολογίας στην Κύπρο είναι στα αρχικά στάδια. Οπότε ο κόσμος δεν σε γνωρίζει στην αρχή και πρωταρχικός στόχος ήταν να μάθει ο κόσμος τι είναι αθλητική ψυχολογία και σε τι εξυπηρετεί ο αθλητικός ψυχολόγος. Οπότε τα πρώτα 2 χρόνια ήταν αρκετά δύσκολο και χρειαστήκε ένα αρκετό σκόπο και αγώνα να ενημερώσω τον κόσμο, τους προπονητές, τους αθλητές για το πώς δουλεύω, τι κάνω, ότι η αθλητική ψυχολογία δεν ασχολείται με προβληματικά σε εισαγωγικά άτομα. Οπότε ήταν ένα αρκετά δύσκολο. Στην πορεία η σκληρή δουλειά έφερε αποτελέσματα. Οπότε σήμερα μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Χρειάζονται αρκετές θυσίες, εννοείται. Αλλά με καλό προγραμματισμό θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο. Έχεις σύνορα η γυναική επιχειρηματικότητα και θα ενθάρρυνες και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο? Εννοείται ότι θα τις ενθάρρυνα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύνορα. Θεωρώ ότι ο καθένας, λόγω της Ευρώπης που έχουμε αρκετές διευκολύνσεις εισαγωγικά, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, να πάρουμε κονδύλια. Οπότε σε οικονομικό επίπεδο μπορείς να πάρεις αρκετά χρήματα και να δημιουργήσεις τη δική σου εταιρεία και να εξανοιχθείς στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι αυτό μας βοηθά στο να δείξουμε προς τα έξω το έργο που θέλουμε να δείξουμε. Οπότε θα ευθαρρύνα, εννοείται, σίγουρα θα ευθαρρύνα για άλλες γυναίκες να κάνουν αυτό που ονειρεύονται. Θέλω να πεις, ως νέα γυναίκα επιχειρηματίας, σε ενδιαφέρουν ευρωεκλογές? Εννοείται, ναι. Γιατί? Επειδή θεωρώ είναι σημαντικό να ψηφίζουμε άτομα που έχουν τις γνώσεις και την κατάρτιση να μας αντιπροσωπεύσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μείνει στην τύχη η ψήφος μας, διότι ψηφίζονται αρκετά σημαντικά πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο που μας ενδιαφέρουν όλους, και αν αφήσουμε την ψήφο μας στην τύχη, τότε ίσως παρθούν αποφάσεις που να μην στηρίζουμε στο τέλος της μέρας. Οπότε εγώ εννοείται ότι ενδιαφέρομαι για τις ευρωεκλογές και θα ψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ.